Γυρνώντας πίσω και εσύ από τη δική σου παιδική ηλικία, προφανώς δεν είμαι ειδικός, αλλά φαντάζομαι κάποιοι ειδικοί θα πούν ότι όλες αυτές τις δυσκολίες μπορεί να προκύπτουν και από την παιδική ηλικία, τη σχέση με τους γονείς κτλ. Ποιες συμπεριφορές που βίωσες εσύ θέλεις να μην βιώσεις ποτέ η θάλια και θα ήθελες να την προστατεύσεις χωρίς να γίνεις ο άνθρωπος που θα τη βάλει σε ένα γυάλινο ή χρυσό κλουβί. Ποιες λοιπόν συμπεριφορές δεν θα ήθελες εσύ να επαναλάβεις και αν δυσκολεύεσαι πολύ με αυτό, να παίξεις την κασέτα ανάποδα. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Οτιδήποτε έχουμε μάθει από μικρά παιδιά είναι μπροστά στο μυαλό μας, μπροστά στη γλώσσα μας. Είναι το πρώτο που μας έρχεται να κάνουμε. Γι' αυτό μιλάμε και για βιώματα παιδικής ηλικίας. Την παρατηρώ τη θάλια. Την παρατηρώ όπως θα παρατηρούσα έναν άνθρωπο ξεχωριστό, έναν άνθρωπο με τον οποίο πρέπει να γνωριστώ από την αρχή. Το ότι την είχα μέσα μου 9 μήνες και τη γέννησα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζω από την αρχή. Από την πρώτη στιγμή, έχω και την ευκαιρία βέβαια, να τον γνωρίσω από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Την παρατηρώ λοιπόν, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Κάθε φορά που κάτι μου έρχεται να της πω, που δεν θα μπορέσω να το δικαιολογήσω αρκετά για να το καταλάβει, προσπαθώ ή να μην το πω ή να πάρω χρόνο να το πω λίγο πιο μετά με έναν τρόπο που και μένα θα μου είναι πιο εύληπτος και για εκείνη είναι επομένως. Και προσπαθώ να τη σέβομαι σαν ένα ξεχωριστό άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει αυτά που γνωρίζω εγώ στα 50 μου χρόνια και εκείνη στα 8 της, αλλά σίγουρα γνωρίζει και παρατηρεί πολλά περισσότερα από αυτά που πιστεύω εγώ ότι παρατηρεί και ξέρει. Άρα νομίζω το μυστικό σε όλες τις σχέσεις είναι να μην θεωρείς τίποτα και κανέναν δεδομένο. Άρα. Το γεγονός ότι με γνωρίζετε κάποιοι από εδώ δεν σημαίνει ότι με ξέρετε. Mm. Και έρχομαι και σε αυτό που λες. Γιατί να περιμένουμε κάτι από έναν άνθρωπο που βλέπουμε απλώς στην τηλεόραση να υποδίεται κάτι. Το επάγγελμά μου είναι αυτό. Δεν είναι εγώ. Ναι. Φέρω τα τεχνικά μου χαρακτηριστικά ή τον χαρακτήρα μου σε οτιδήποτε κάνω, ή τουλάχιστον μέρος του χαρακτήρα μου, αλλά δεν είμαι εγώ. Άρα, οποιοδήποτε με γνωρίζει, και οποιοδήποτε γνωρίζει κάποιον, είτε που βλέπετε τη τηλεόραση, είτε που συναναστρέφεται, να μην θεωρεί ως δεδομένο ότι τον γνωρίζει 100%. Και κάθε μέρα που περνάει να τη χρησιμοποιεί ως μια ευκαιρία για να γνωρίσει και κάτι άλλο.